Odian record minore. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα μας κύριε Κυπριανέ, Πανοσιολογία του Αγιέροντα Θεοδόσιε, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, να σας καλωσορίσουμε στην απόψινή μας σύναξη. Η Ιερά Μητροπολία μας Οροπού και Φιλής και η Δημοτική Ενότητα Φιλής συνδιοργανώνουν ένα κύκλο 8 ενημερωτικών συνάξεων για την περίοδο 2022-2023 για πέμπτη χρονιά διαζώσης στη φιλόξενη αίθουσα του Δημαρχείου Φιλής Νικόλαος Λιάκος. Το κεντρικό θέμα των συνάξεων είναι «Αλυσμόνητες Πατρίδες 1922-2022». Οι συνάξεις αυτές είναι μια πνευματική προσφορά στην τοπική κοινωνία του ιστορικού μας Δήμου και όχι μόνο, διότι με την παρουσίασή τους και στο διαδίκτυο ωφελούνται και οι οικογένειες πέραν του Δήμου μας. Για το πρόγραμμα και τα θέματα των συνάξεων μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως μας. Στη σημερινή σύναξη έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Ενώσεως Ποντίων Νικαίας Κορυδαλλού, έφορο του Μορφωτικού και Λαογραφικού Τμήματός της, τον κύριο Μακρύδη Θεόδωρο. Το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι από το έγκλημα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στη δικαίωση. Η κυρία Ειρήνη Αρχοντούλη θα μας προλογίσει το σημερινό ομιλητή και θα μας εισαγάγει στο θέμα μας. Σεβασμιότατε Πατέρα και Επιμενάρχα μας, κύριε Κυπριανέ, σεβαστέ μας Γέροντα Θεοδόσιε, σεβαστοί πατέρες, μητέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, ευλογείτε. Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, καλωσορίζουμε σήμερα τον κύριο Θεόδωρο Μακρύδη, πρόεδρο του αρχαιότερου και ιστορικού σωματείου Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλλού. Ο κύριος Θεόδωρος Μακρύδης γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1994 στην Αθήνα, με ποντιακή καταγωγή από τον πατέρα του. Από την ηλικία των 15 ετών μοιείται στην ποντιακή παράδοση, έχοντας ερεθίσματα από το οικογενειακό του περιβάλλον μέσα από το χορευτικό τμήμα της Ένωσης Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλλού με δάσκαλο τον Ηρακλή Παπαγιαννίδη. Στη συνέχεια δραστηριοποιείται έντονα στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Νομού Αττικής και στην Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής, όπου εκλέγεται για 2 θητείες υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Στη συνέχεια πηγαίνει στα δευτεροβάθμια όργανα της νεολαίας του οργανωμένου ποντιακού χώρου και εκλέγεται για 2 θητείες στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Περιφερειακής Επιτροπής Νεολαίας του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδας και Νήσων και στη Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Ενώ λίγο αργότερα συνεργάζεται με τον Ελληνικό Σύλλογο Παραδοσιακών Χωρών «Υγέχορος», όπου και αναλαμβάνει τη χορευτική ομάδα του Πόντου, του Τμήματος του Πειραιά. Η αγάπη του για τη δημοσιογραφία εκδηλώνεται πολύ νωρίς και συνεργάζεται με διάφορα ποντιακά ή ειδησιογραφικά site, αρθρογραφώντας σε αυτά. Κάπου εκεί ξεκινάει και την πορεία του στο ραδιόφωνο, συνεργαζόμενος με το διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο και με Τζέτζης, διατηρώντας για 2 χρόνια την εκπομπή «Αναστορώ τα παλιά», ενώ συνεχίζει τις εκπομπές του για άλλα 2 χρόνια στο διαδικτυακό σταθμό της Ένωσης Ποντίων Μεταμόρφωσης, Ράδιο Πόντος, και τέλος για 1 χρόνο στον Λύρα FM 91,4. Στις εκπομπές του έχουν συμμετάσχει προσωπικότητες του ποντιακού χώρου, όπως ο Νίκος Ζουρνατζίδης, ο Μιχάλης Καραβέλας, ο Θεόδωρος Πυλαλίδης, ο Θεοφάνης Μαλκίδης, ο Θεοδόσης Κυριακίδης και άλλοι. Αλλά και προσωπικότητες διεθνούς φήμης, όπως η Ευρωβουλευτής Κύπρου, κυρία Ελένη Θεοχάρους, ο καθηγητής γενοκτονολογίας του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Σίδνεϊ, Παναγιώτης Διαμαντής, ο στρατηγικός αναλυτής Νίκος Λιγερός και άλλοι. Σε ταξίδι που κάνει στην Αυστραλία, συμμετέχει για 2 μήνες στην εκπομπή της ποντιακής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας μαζί με τον Γιώργο Κοβρίδη από τη συχνότητα του 3XY Radio Ελλάς, καθώς επίσης και στο ελληνικό ψηφιακό ραδιόφωνο Radio Ρυθμός στην εκπομπή «Το ταξίδι μιας λύρας» του Τάσου Τριανταφυλλίδη. Επίσης πραγματοποιεί μαθήματα, σεμινάρια για την Κοτσαμάνια στο Σύλλογο Ποντίων Μελβούρνης και Βικτόριας Ακρίτες του Πόντου. Από το 2017 εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλού, ένα από τα ιστορικότερα και αρχαιότερα ποντιακά σωματεία της Ελλάδας, και κατέχει διάφορες θέσεις. Από τον Ιούνιο του 2022 ηγείται του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχοντας τη θέση του Προέδρου, ενώ παράλληλα είναι και έφορος του Μορφωτικού και Λαογραφικού Τμήματος της Ένωσης. Τέλος, από το Δεκέμβριο του 2022 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, της δευτεροβάθμιας οργάνωσης του ποντιακού χώρου στην Ελλάδα, που εκπροσωπεί πάνω από 470 πρωτοβάθμια ποντιακά σωματεία. Όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, το θέμα της σημερινής μας συνάξεως είναι από το έγκλημα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στη δικαίωση. Πριν από περίπου 100 χρόνια η Οθωμανική Αυτοκρατορία ξεκινά ένα γενοκτονικό σχέδιο εξόντωσης όλων των χριστιανικών πληθυσμών που κατοικούσαν στην επικράτειά της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γενοκτονηθούν χιλιάδες Αρμένοι, Ασσύριοι, αλλά και πρόγονοι μας Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Όσοι επέζησαν κατέφτασαν στην Ελλάδα, όπου εδώ βίωσαν έναν ανελαίητο ρατσισμό από τους ντόπιους Έλληνες, όπου τους αποκαλούσαν τουρκόσπορους. Παρόλες αυτές τις δυσκολίες, οι άνθρωποι έχτισαν στην κυριολεξία ολόκληρες συνοικίες, σχολεία, εκκλησίες και όπου εγκαταστάθηκαν, μεγαλούργησαν, αποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να το βάλουν κάτω. Στο τέλος της δεκαετίας του 80, ανδρώνεται ένα κίνημα για τη διεκδίκηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Τι είναι όμως η γενοκτονία, τι σημαίνει αναγνώριση, υπάρχει δικαίωση μετά από ένα τέτοιο έγκλημα και αν ποια είναι? Σε όλα αυτά τα ερωτήματα, αλλά και κάποια ακόμη, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σήμερα στη σημερινή μας διάλεξη. Κύριε Μακρίδη, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Χριστός Ανέστη.
Να ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση τόσο την κυρία Αρχοντούλη όσο και όλους τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αλλά και όλων των πολύ εξαιρετικών προηγούμενων εκδηλώσεων που έτυχε αποσπάσματα να παρακολουθήσω στο διαδίκτυο. Σήμερα δεν θα σταθώ στα ιστορικά θέματα, δεν είμαι ιστορικός άλλωστε. Θα μιλήσω και θα ήθελα να τοποθετηθώ κυρίως για το τι κάνουμε μετά το έγκλημα της γενοκτονίας. Και το τονίζω αυτό, μιλάω για έγκλημα, δεν είναι ιστορικός όρος όπως πολλοί νομίζουμε ή μάλλον πολλοί θέλουν να νομίζουμε, και γι' αυτό άλλωστε είναι και ο όρος που ενοχλεί. Δηλαδή το να πει η Τουρκία σήμερα ότι έκανε εθνοκάθαρση μπορεί να το πει και δεν έχει κανένα θέμα. Αν αποδεχτεί όμως ότι έγινε γενοκτονία, σημαίνει ότι θα πρέπει να δικαστεί. Και αν θα δικαστεί, θα υπάρχουν κάποιες περαιτέρω κυρώσεις για εκείνη, οπότε δεν αποδέχεται το συγκεκριμένο όρο. Αυτά είναι τα περιεχόμενα της παρουσίασης. Μία σύντομη περίληψη του ελληνισμού του Πόντου, γιατί για να μιλήσουμε για τη γενοκτονία θεωρώ ότι αν και είναι κυρίως γνωστά τα περισσότερα, θα πρέπει να κάνουμε και μία σύντομη αναφορά σε αυτό. Η περίοδος της γενοκτονίας 1914-1923 και η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. Το έγκλημα της γενοκτονίας, θα μιλήσουμε για τον Ράφαελ Λέμκιν, για τη σύμβαση και την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, για τα 10 στάδια της γενοκτονίας του Γκρέγκορι Στάντον, το ιστορικό της αναγνώρισης στην Ελλάδα, η τριάδα γενοκτονιών, Αρμένοι, Ασσύριοι, Έλληνες, αναγνωρίσεις από ξένα κράτη και προσπάθειες ανάδειξης του θέματος από τον απόδημο ελληνισμό και αιτήματα του οργανωμένου ποντιακού χώρου. Ξεκινάμε λοιπόν με τον άξενο Πόντο που έγινε εύξηνος. Στην αρχαιότητα ως Πόντος εννοείται η ελληνική ονομασία της γεωγραφικής περιοχής των νοτίων παραλίων της Μαύρης Θάλασσας. Τα σύνορα μεταβάλλονταν σημαντικά ανάλογα με τη χρονική περίοδο, ενώ σήμερα εννοούμε την περιοχή του βορειοανατολικού τμήματος της Τουρκίας, η οποία εκτείνεται σε βάθος 200 έως 300 χιλιόμετρων στο εσωτερικό της. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν, περίπου στο 1000 π.Χ. γίνονται τα πρώτα εμπορικά ταξίδια από το Αιγαίο Πέλαγος στον άξενο Πόντο, ο οποίος αργότερα κατεφημισμόν ονομάστηκε Εύξενος Πόντος, για την αναζήτηση διαφόρων μεταλλευμάτων, κυρίως χρυσού. Τον εμπορικό αυτό δρόμο, αλλά και τον πλούτο της περιοχής, τα επιβεβαιώνουν αρκετοί αρχαίοι ελληνικοί μύθοι, όπως αυτή τη τιμωρία του Προμηθέα από τον Δία στον Κάφκασο, του Φρίξου και της Έλλης, της Αργοναυτικής Εκστρατείας και άλλοι. Τον 8ο αιώνα π.Χ. ιδρύεται η Σινόπη, η πρώτη ελληνική πόλη στον Πόντο, από Μιλίσιους, σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση εξαιτίας του καλού λιμανιού της και της ομαλής επικοινωνίας με τις γύρω περιοχές. Η Σινόπη με τη σειρά της ίδρυσε το 756 π.Χ. την Τραπεζούντα, η οποία είναι αρχαιότερη πόλη της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης, και σε αυτή φιλοξενήθηκαν το 401 π.Χ. οι Μύριοι του Ξενοφόντα, όταν αντίκριζαν από τις Ποντικές Άλπες τη θάλασσα και αναφώνησαν το περίφημο θάλατα. Το 302 έως το 63 ιδρύεται το βασίλειο του Πόντου από τη δυναστεία των Μυθιδατών με πρωτεύουσα την Αμάσια. Η ελληνική γλώσσα καθιερώνεται ως επίσημη του βασιλείου, ενώ κόβονται και νομίσματα τα οποία βλέπουμε. Ενώ οι Ρωμαίοι είχαν τοποθετήσει φύλακες στα σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για να τον προφυλάξουν από επιδρομές βαρβάρων και αλλοεθνών, αυτοί αντικαταστάθηκαν από τους Ακρίτες, οι οποίοι συνέχισαν τη φύλαξη των χριστιανικών πλέον περιοχών. Γνώρισαν το απόγειο της δόξας τους μεταξύ 7ου και 10ου αιώνα. Το 1204 ιδρύεται η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας από τους μεγάλους Κομνηνούς και συγκεκριμένα από τον Αλέξιο τον Πρώτο τον Κομνηνό. Η άλωση της Τραπεζούντας έγινε το 1461, άντεξε 8 χρόνια περισσότερο από την Κωνσταντινούπολη και ήταν το τελευταίο προπύργιο του ελληνισμού που έπεσε στα χέρια των Οθωμανών κατακτητών. Μετά την άλωση της Τραπεζούντας, το παλάτι των Κομνηνών μετατράπηκε σε στρατόνα γενίτσαρων, η Μητρόπολη των Κομνηνών, η Παναγία Χρυσοκέφαλο σε τζαμί, όπως και όλες οι εκκλησίες. Η Τουρκοκρατία υπήρξε καταλυτική για τον ελληνισμό του Πόντου, όσο και για τον υπόλοιπο ελληνισμό. Ο χριστιανισμός βρέθηκε υποδιωγμό και μόνο τα μοναστήρια απέμειναν να στηρίζουν τον ελληνοορθόδοξο πληθυσμό. Το ελληνικό στοιχείο σταδιακά συγκεντρώθηκε στις περιοχές των μεταλλείων και στις παράλληλες πόλεις, αιτία γι' αυτό ήταν η παραδοσιακή εξειδίκευση των ποντίων Ελλήνων στην τέχνη της μεταλλουργίας και της ναυπηγικής, όπου τους έκανε απαραίτητους για το Οθωμανικό κράτος και τους εξασφάλιζε καλύτερη μεταχείριση.
Οι μεσόγειες όμως περιοχές του Πόντου έμειναν βαριά στα δεινά της σκλαβιάς, ιδιαίτερα κατά τον 17ο αιώνα, όταν το καθεστώς των τοπικών τερεμπέιδων, Τούρκων τοπικών ηγεμονίσχων και φεουδαρχών, ασκούσε ανεξέλεγκτη και ληστρική εξουσία στην Ήπεθρο. Σε αυτό το σημείο εμφανίζονται και οι λεγόμενοι κρυπτοχριστιανοί, δηλαδή φανερά ήταν μουσουλμάνοι, αλλά κρυφά ήταν χριστιανοί και κρατούσαν την πίστη τους. Ο Πόντος, εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης, υπήρξε από την αρχαιότητα κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου. Στις παράλληλες πόλεις που κατέληγαν πανάρχια εμπορικοί δρόμοι, που τις συνέδεαν μέσα από τις κοιλάδες του Εφράτη, του Κάνη, του Χαρσιώτη ποταμού και του Πηξίτη με τις επαρχίες του Καυκάσου, τη Συρία, τη Μεσοποταμία και διαμέσου της τελευταίας με την Περσία, τις Ινδίες και την Κίνα. Ο Πόντος υπήρξε από την αρχαιότητα γνωστός για τα πλούσια κοιτάσματά του σε μεταλλεύματα, που αναφέραμε και νωρίτερα. Οι Οθωμανοί Σουλτάνοι, αναγνωρίζοντας γρήγορα την αξία των μεταλλίων, τα έθεσαν στην δικαιοδοσία τους, αυτονομώντας τα από την τοπική διοίκηση και ανέθεσαν την τεχνική επίβλεψη σε Έλληνα αρχιμεταλλουργό, εφόσον μόνο οι γηγενείς Έλληνες Πόντοι γνώριζαν την τέχνη του μεταλλορίχου. Ο χριστιανισμός διαδόθηκε πολύ νωρίς στον Πόντο και αποτέλεσε ένα νέο συνδετικό στοιχείο στην ελληνική παράδοση του τόπου. Πρώτος κήρυκας του Ευαγγελίου στην περιοχή υπήρξε ο Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος. Από τους πρωτοχριστιανούς μάρτυρες διακρίνεται ο Άγιος Ευγένιος, που αντέδρασε στη λατρεία του Μύθρα και βρήκε μαρτυρικό θάνατο στην Τραπεζούντα μαζί με τους συντρόφους του. Τον 3ο αιώνα έδρασε ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος Νεοκεσάριας, που καλλιέργησε ιδιαίτερα την ελληνική φιλοσοφία μέσα στο χριστιανικό πνεύμα. Οι δύο πατέρες της Εκκλησίας, Βασίλειος ο Μέγας και Γρηγόριος ο Θεολόγος, έζησαν και μόνασαν στον Πόντο, δημιουργώντας τα θεμέλια της μοναστικής ζωής. Σημαντική πόντι κληρική του 10ου αιώνα ήταν ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ιδρυτής της Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, και ο Άγιος Νίκονο Μετανοείται, που έδρασε στην Κρήτη την εποχή του Νικηφόρου Φωκά. Οι αγροτικές ασχολίες των Ελλήνων του Πόντου ήταν ποικίλες. Η γεωργία και η κτηνοτροφία προηγούνταν ως προς την οικονομική σημασία και απασχόληση και ακολουθούσαν η αλληλεία και η υλοτομία. Λευτοκάρεα, χαψία, καπνός και βούτορον ήταν τα αντιπροσωπευτικά προϊόντα του Πόντου, καρποί του μόχθου, αντρών και γυναικών που κόπιαζαν με πρωτόγωνα συνήθως μέσα. Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, πιεζόμενη από τη Ρωσία και τις μεγάλες δυνάμεις, υποχρεώθηκε να επιφέρει μεταρρυθμίσεις στο πολίτευμα και τη διοίκηση. Τα Σουλτανικά Διατάγματα, Τανζιμάτ του 1839, Χάτι Χουμαγιούν του 1856 και το Σύνταγμα του 1876 επαγγέλλονταν ισοτιμία και ισοπολιτεία για όλους τους υπηκόους της Αυτοκρατορίας. Τους πρώτους αιώνες μετά την άλωση, μόνα στηρίγματα της ελληνικής παιδείας ήταν τα μεγάλα μοναστήρια, τη Σουμελά, του Περαιστερεώτα και του Βαζελών, καθώς και κάποια σχολεία στην Τραπεζούντα. Κατά τα μέσα του 17ου αιώνα εμφανίζεται η προγραμματισμένη παιδεία με την ίδρυση οργανωμένων σχολείων όπως το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, η Ελληνική Σχολή Αργυρούπολης, το Σχολείο της Μονής Χουτουρά, το Σχολείο της Συνόπης και άλλα. Η αλματώδης ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας έγινε μετά το 1856, όταν εκδόθηκε το διάταγμα του Χάτι Χουμαγιούν, που ανάμεσα σε άλλα επέτρεπε την ελεύθερη και αυτόνομη διοίκηση των σχολείων. Το 1914 στον Πόντο λειτουργούσαν 1047 δημοτικά και σχολαρχεία, 7 ημιγυμνάσια και 3 γυμνάσια και δίδασκαν συνολικά 1247 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. Σε σύνολο περίπου 700.000 Ελληνοποντίων φοιτούσαν 75.000 μαθητές, αναλογία εντυπωσιακή για τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Κάτω δεξιά βλέπουμε μια φωτογραφία από τελειόφυτες του Παρθεναγωγείου της Τραπεζούντος και πάνω το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντος. Περνάμε λοιπόν στην περίοδο της γενοκτονίας 1914-1923. Το 1908 εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη το Τουρκικό Εθνικιστικό Κόμμα Ένωση και Πρόοδος, όπου με σύνθημα τη δημιουργία μιας εθνικιστικής Τουρκίας χωρίς χριστιανικές και άλλες μειονότητες, ξεκίνησε ένας αγώνας εξόντωσης των Ελλήνων του Πόντου και 6 χρόνια αργότερα, από το 1914 μέχρι το 1918, συντελείται στους χριστιανικούς πληθυσμούς του Πόντου η πρώτη φάση της γενοκτονίας από τους Νεότουρκους. Με πρόσχημα δίθεν πολεμικούς λόγους, χιλιάδες Έλληνες του Πόντου εξορίστηκαν από τα παράλια του Ευξήνου προς το εσωτερικό, με αποτέλεσμα γέροντες, γυναίκες και παιδιά να αποδεκατιστούν στους αιματοβαμμένους δρόμους της εξορίας.
ενώ άτακτα στήφη τσέτιδων εξόντωναν όσους τυχόν απέμεναν με κορυφαίο σφαγέα τον τοπάλος Μαν στην Κερασούντα. Κάτω δεξιά βλέπουμε και μια φωτογραφία από τα περίφημα αμελέτα Μπουρού, τα τάγματα εργασίας. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, η Ρωσία και η Τουρκία βρέθηκαν ξανά αντίπαλες. Η περιοχή του Πόντου υπέφερε από την αρχή τα δεινά του πολέμου. Οι Τούρκοι, γνωρίζοντας το φιλορωσικό πνεύμα των χριστιανών, εξαπέλυσαν διωγμούς εναντίον τους με σκοπό την εξόντωσή τους, ενώ συγχρόνως προχώρησαν στη γενοκτονία των Αρμενίων. Τον Απρίλιο του 1916, ο Ρωσικός στρατός κατέλαβε την Τραπεζούντα και τις περιοχές του Ανατολικού Πόντου ως το Χαρσιώτη ποταμό. Αποχωρώντας από την πόλη, ο Τούρκος Βαλής την παρέδωσε στο Μητροπολίτη Χρύσανθο, λέγοντας ότι την επιστρέφει στους Έλληνες από τους οποίους οι πρόγονοί του την είχαν πάρει. Στα 2 χρόνια της ρωσικής κατοχής, ο Μητροπολίτης Χρύσανθος διοίκησε με αξιοθαύμαστη δικαιοσύνη, προστατεύοντας τους Τούρκους πολίτες από αντίπεινα και περιθάπτοντας Έλληνες πρόσφυγες από τον Δυτικό Πόντο. Με το ξέσπασμα της Σοβιετικής Επανάστασης τον Οκτώβριο του 1917, οι Ρώσοι άρχισαν σταδιακά να εγκαταλείπουν τον Πόντο. Το Φεβρουάριο του 1918, η Τραπεζούντα καταλήφθηκε και πάλι από τον τουρκικό στρατό και χιλιάδες Έλληνες Πόντιοι, φοβούμενοι τα αντίπεινα, έφυγαν πρόσφυγες προς τις νοριακές ρωσικές πόλεις και από εκεί αρκετοί κατέληξαν στην Ελλάδα. Στις 19 Μαΐου 1919 αποβιβάζεται στο λιμάνι της Αψούντας ο Μουσταφά Κεμάλ και ξεκινάει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Με συνοπτικές διαδικασίες εκτελείται η ελίτ του Πόντου, ιερείς, δάσκαλοι, βουλευτές, επιχειρηματίες, μαθητές βρίσκουν τραγικό επίλογο στις κρεμάλες της Αμάσιας, όπως βλέπουμε και κάτω στη φωτογραφία, στα λεγόμενα δικαστήρια ανεξαρτησίας. 260.000 πόντι υπολογίζεται ότι εξορίστηκαν στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από το 14 μέχρι το 18 και 170.000 θανατώθηκαν σύμφωνα με τους επίσημους υπολογισμούς. Άλλες 118.000 πόντι εξοντώθηκαν την περίοδο 18-20 μετά την ανακοχή. Ο συνολικός αριθμός των δολοφονημένων μέχρι την εποχή της συνθήκης της Λοζάνης το 1923 υπερβαίνει τις 350.000 ψυχές σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστορικού του Πόντου Γιώργου Βαλαβάνη αλλά και την απογραφή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μέσα σε 15 χρόνια εξοντώθηκε ο μισός ελληνικός πληθυσμός του Πόντου που στις αρχές του 20ου αιώνα έφτανε τις 700.000. Γεγονός τραγικό για την ιστορία του ελληνισμού και αποτροπιαστικό για την ιστορία της Τουρκίας. Η τελευταία και σημαντικότερη προσπάθεια των Ποντίων για ανεξαρτησία εκδηλώθηκε με το Ποντιακό Αντάρτικο που έδρασε με κέντρο το Δυτικό Πόντο το 1914 έως το 1922 στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά. Τα σώματα των Ποντίων Ανταρτών απαρτίζονταν από άνδρες και γυναίκες που είχαν καταφύγει στα βουνά για να αποφύγουν την υποχρεωτική στράτευση, τις εξορίες και την εξόντωση στα τάγματα εργασίας. Σκοπός τους ήταν να προστατεύσουν τους ελληνικούς πληθυσμούς από την τρομοκρατία, τις σφαγές και τις λαιλασίες των τσέτιδων άτακτων ομάδων του τουρκικού στρατού που δρούσαν ανεξέλεκτα εξοντώνοντας Αρμένιους και Έλληνες. Η ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 18 αναπτέρωσε τις ελπίδες των Ελλήνων του Πόντου για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης ποντιακής δημοκρατίας με τη βοήθεια των νικητών συμμάχων. Οι απανταχού ποντιακές οργανώσεις και οι πόντιοι πολιτικοί φορείς με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθο και τον μεγαλέμπορο Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη στη Μασσαλία αγωνίστηκαν στις αίθουσες διαπραγματεύσεων για να προωθήσουν την ιδέα της ανεξαρτησίας του Πόντου και να πείσουν τους συμμάχους να την υποστηρίξουν. Οι ελπίδες όμως διαψεύστηκαν, τα αιτήματά τους απορρίφθηκαν και ο Πόντος στην ουσία παραχωρήθηκε στην ιτημένη Τουρκία. Τη χαριστική βολή στο αίτημα επέφερε η επικράτηση του Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος δεν αναγνώρισε τη συνθήκη των Σευρών, υπέγραψε συνθήκη φιλίας με τη Σοβιετική Ένωση και κέρδισε την υποστήριξη της Δύσης. Η ελπίδα για έναν ανεξάρτητο Πόντο είχε οριστικά χαθεί. Εδώ βλέπουμε το σχέδιο υποδείγματος της σημαίας του ανεξάρτητου Πόντου. Φιλοτεχνήθηκε μαζί με άλλες παραλλαγές από τον γιατρό Γεώργιο Θοίδη, πρόεδρο της Επιτροπίας Ελλήνων Ποντίων εν Κωνσταντινοπόλη. Στάλθηκε για έγκριση σε ποντιακά σωματεία και οργανώσει στη Μασσαλία, το Παρίσι, το Βατούμ και αλλού. Και αυτή είναι μια φωτογραφία που σημειώνεται και κάτω στην Κωνσταντινούπολη 19 Νοεμβρίου του 1919. Εδώ βλέπουμε ένα ταχυδρομικό δελτάριο με χάρτη του διεκδικούμενου ανεξάρτητου κράτους του Πόντου, εφόσον δηλαδή ευημερούσε
η ανεξαρτησία του Πόντου, αυτά θα ήταν τα σύνορά του. Το δελτάριο αυτό χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Κωνσταντινίδη, ένθερμο υποστηρικτή και προτεργάτη της ιδέας για τον αυτόνομο Πόντο για την προβολή των αγώνων ανεξαρτησίας των Ποντίων στη Μασαλία το 1917. Το πρώτο κύμα των Ποντίων προσφύγων στην Ελλάδα ήρθε το 1919-1920 από τα παράλια του Καυκάσου, το Βατούμ και το Σοχούμ και περιλάμβανε Πόντιους που ακολούθησαν το ρωσικό στρατό στην αποχώρησή του από τον Πόντο και το Κάρς και Ποντίους της Νότιας Ρωσίας ταλαιπωρημένους από τον εμφύλιο που είχε ξεσπάσει μετά τη Σοβιετική Επανάσταση. Ακολούθησε δεύτερο μεγάλο κύμα το 1922 μετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού Μετόπου, όταν μεγάλο μέρος του ποντιακού πληθυσμού κατέφυγε στις παράλιες πόλεις με σκοπό να αποβιβαστεί σε πλοία για την Ελλάδα. Ο ξεριζωμός συνεχίστηκε αμύωτος μέχρι το 1924, οπότε έφυγαν και οι τελευταίοι Έλληνες πόντιοι με τη Συμφωνία για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών που προέβλεπε η Συνθήκη της Λοζάνης. Οι πόντιοι πρόσφυγες μεταφέρονταν με τουρκικά βαπόρια και με την επίβλεψη των συμμαχικών δυνάμεων στην πόλη περιληθράπτονταν από τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και από εκεί επιβιβάζονταν σε ελληνικά πλοία για αποστολή στην Ελλάδα. Οι πόντιοι μεταφέρονταν με τουρκικά βαπόρια και με την επίβλεψη των συμμαχικών δυνάμεων στην πόλη περιληθράπτονταν από τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, όπως προείπαμε και πριν. Οι συνθήκες μεταφοράς ήταν άθλιες, καθώς συμβάζονταν κατά χιλιάδες, χωρίς υγιεινή, χωρίς νερό και με τον τύφο που θέριζε. Οι πρόσφυγες, φτάνοντας στην Ελλάδα, περνούσαν από υποχρεωτική καραντίνα σε επίσης άθλιες συνθήκες στους καταβλισμούς της Μακρονήσου και του Άι Γιώργη. Με τα πλοία που έφταναν στον Πειραιά, στο Καρά Μπουρνού, Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, στην Καβάλα, το Βόλο και αλλού. Ο συνολικός αριθμός των ποντίων προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 325 με 400 χιλιάδες άτομα. Ενώ οι πρόσφυγες που κατεφθάνουν στην Ελλάδα εγκαθίστανται με δυσκολίες στη νέα τους πατρίδα, δεν έχουν την ίδια μοίρα οι πρόσφυγες που πήγαν στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Δέχονται εκτοπισμούς από το καθεστώς του Στάλιν στα βάθη της Ασίας. Μετά το πρώτο κύμα προσφύγων στην Ελλάδα από τον Πόντο το 1923, ακολούθησαν και άλλα δύο από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το 1966 και το 1988-89. Οι πόντιοι πρόσφυγες ήρθαν στη μητέρα Ελλάδα με μόνο εφόδια τη ζωτικότητα και την αισιοδοξία τους στην αγάπη για τη γη και τα γράμματα. Την αποκατάστασή τους που ήταν αργή και δύσκολη και έφτασε μέχρι τα νεότερα μεταπολεμικά χρόνια ανέλαβε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Κάτω δεξιά βλέπουμε μια ιστορική φωτογραφία καφενείων Τα Πλάτανα από τα Πλάτανα της Τραπεζούντος του Κωνσταντίνου Τσακυρίδη. Το καφενείο αυτό ανοίχτηκε στη Νίκαια το 1924. Ο κύριος όγκος των ποντίων προσφύγων εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία και τη Θράκη, στους νομούς Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Καβάλας και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αρκετοί παρέμειναν στην περιοχή της πρωτεύουσας, Καλυθέα, Δραπετσόνα, Ελληνικό και ένας μικρός αριθμός εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Ετωλοκαρνανία, την Πελοπόννησο και τα νησιά. Η αγροτική οικονομία της Ελλάδος εμπλουτίστηκε με νέες καλλιέργειες φρούτων και άλλων απορροκυπευτικών, ενώ βελτιώθηκαν σημαντικά οι παραγωγές βαμβακιού, καπνού και άλλες γεωργικές καλλιέργειες. Η βιομηχανία εμπλουτίστηκε με πολυπληθές και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Στις νέες τους πατρίδες οι πόντιοι ρίζωσαν ξανά, μεταφέροντας μαζί τα ήθη και τις παραδόσεις τους. Παραδόσεις και έθιμα αιώνων ριζωμένα στην ψυχή τους, που συνεχίστηκαν από γενιά σε γενιά. Μέχρι σήμερα εκφρασμένα στο χορό, το τραγούδι και τις οικογενειακές και κοινωνικές παραδόσεις. Κάτω αριστερά βλέπουμε ένα πανάρχαιο έθιμα, το οποίο γινόταν στον Πόντο αλλά και τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης στην Ελλάδα, να φωτογραφίζονται δηλαδή με τους νεκρούς αδελφούς τους πριν την ταφή τους. Και πάνω δεξιά είναι μια επίσης ιστορική φωτογραφία, είναι στην πλατεία Συντάγματος, μια συγκέντρωση των ποντιακών σωματείων που υπήρχαν εκείνη την περίοδο για τα 50 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Περνάμε λοιπόν στο έγκλημα της γενοκτονίας. Θα μιλήσουμε για τον Ράφαελ Λέμκιν, για τη σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας και τα 10 στάδια του Γκρέγκορι Στάντον. Ράφαελ Λέμκιν, το έγκλημα της γενοκτονίας αποτελεί ειδική περίπτωση εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Ο όρος γενοκτονία επινοήθηκε από τον πολωνοεβραϊκής καταγωγής νομικό Ράφαελ Λέμκιν,
τον οποίο βλέπετε στις φωτογραφίες, και ενδεχομένως κάποιοι επηρεαζόμενοι από την καταγωγή του να θεωρήσουν ότι το έναυσμα που τον οδήγησε σε αυτή τη σύλληψη ήταν τα δεινά των Εβραίων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν είναι ακριβές και το διαπιστώνουμε ανατρέχοντας τα χειρόγραφά του. Συνέβη πρώτα στους Αρμένιους, επαναλαμβάνει ο ίδιος, και βέβαια στο ίδιο πλαίσιο ο Λέμκιν εντάζει και τους Έλληνες της Ανατολής, κάνοντας ποικίλες αναφορές σε αυτούς. Κάτω δεξιά βλέπουμε και ένα απόσπασμα από τα χειρόγραφά του. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο που θα ήταν υποέκδοση, αλλά δεν πρόλαβε να το εκδώσει, «Η ιστορία της γενοκτονίας», και αναφέρει ξεκάθαρα με κίτρινο, βλέπετε τις λέξεις, ότι έγινε στους Έλληνες και στους Αρμένιους. Με αυτό και μόνο το ντοκουμέντο είναι αδιαφυσβήτητο ότι το έγκλημα της γενοκτονίας υπήρξε. Άρα λοιπόν αυτοί που το αρνούνται σκοπίμως και είναι από κάποιον πληρωμένοι, θα έλεγα εγώ, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Στην πραγματικότητα, το έναυσμα για την μελέτη και τη συστηματική ενασχόληση με το ζήτημα της γενοκτονίας δόθηκε πολύ πριν το ολοκαύτωμα. Ο Σογκομούν Τεχλιριάν συμμετείχε στην ειδική επιχείρηση Νέμεσης που οργανώθηκε και εκτελέστηκε από τους Αρμένιους τιμωρούς ενάντια στους υπαίτιους της γενοκτονίας. Ο Σογκομούν Τεχλιριάν δολοφόνησε τον Ταλάτ Πασά στις 15 Μαρτίου του 1921 στο Βερολίνο με μια σφαίρα στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου. Ο Ράφαελ Λέμκιν, τότε ασκούμενος δικηγόρος, παρακολουθεί τη δίκη του Σογκομούν Τεχλιριάν και ρωτάει τον καθηγητή του, γιατί το να σκοτώσεις 1 εκατομμύριο ανθρώπων θεωρείται υποδιέστερο έγκλημα από τη μεμονωμένη ανθρωποκτονία. Η ιδέα του Λέμκιν αναφορικά με τη γενοκτονία ως αδίκημα κατά του διεθνούς δικαίου έγινε ευρέως αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα και απετέλεσε μία από τις νομικές βάσεις των δικών της Νιρεμβέργης. Ωστόσο, η γενοκτονία δεν προβλέθηκε ρητά ως έγκλημα στο χάρτη της Νιρεμβέργης του 1945, αλλά θεωρήθηκε ότι συμπεριλαμβάνεται στις πράξεις που στοιχειοθετούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η νομική αυτονόμηση της γενοκτονίας ως ιδιαίτερης κατηγορίας διεθνούς εγκλήματος κατοχυρώθηκε λίγα χρόνια αργότερα και πάλι λόγω των συστηματικών προσπαθειών του Λέμκιν, ο οποίος παρουσίασε σε αρκετές χώρες ένα σχέδιο ψηφίσματος για τη γενοκτονία σε μια προσπάθεια να πείσει τη διεθνή κοινότητα για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου νομικού πλαισίου. Όπερ και γένετο. Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, το ψήφισμα κατατέθηκε προς εξέταση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας υπερψηφίστηκε στις 9 Δεκέμβρη του 1948. Εδώ βλέπουμε τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος. Με κόκκινο έχω επισημάνει τη λέξη «πρόθεση». Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό είναι που διαφοροποιεί τη γενοκτονία από όλα τα υπόλοιπα εγκλήματα πολέμου. Η πρόθεση, δηλαδή το να θέλω από πριν να εξαφανίσω έναν ολόκληρο λαό, όπως το λέει κιόλας, μια εθνικής ομάδας, εθνολογικής, φυλετικής, θρησκευτικής ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, η σύμβαση, όπως βλέπετε, έχει 5 κατηγορίες που θα πρέπει μία από αυτές τις 5 να ευσταθεί για να χαρακτηριστεί ένα έγκλημα ως γενοκτονία. Στην περίπτωση τη δική μας, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, και τα 5 και οι 5 υποκατηγορίες συντελέστησαν. Άρα, ακόμη ισχυροποιείται το θέμα το ότι πρόκειται για γενοκτονία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δείτε και ένα βίντεο. Ένα λεπτό. Genocide is a new word combining the Greek word genos, genos meaning race or group, with the root of the Latin sidere meaning to kill. Dr. Raphael Lemkin, who is a professor of law at Yale University and specializing in teaching matters about the United Nations, Dr. Lemkin is the man who created the word genocide. Dr. Lemkin, could you give us a little background on how you came to be interested in this genocide fight? And I became interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians, and after the Armenians, Hitler took action. Lemkin became the leading force behind the drafting and adoption of the International Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted unanimously by the United Nations General Assembly in Paris on December 9th, 1948.
I would urge, and I think that's the spirit, the unanimous view of the Assembly, that this convention be signed by all states, ratified by all parliaments at the earliest date, in order that basic human rights be given the protection of international law for the sake of progress, social and international peace. The crime that genocide describes is as old as man and his recorded history. Many men, many races, many cultures have fallen victim to genocide. Let's pass a few examples in review. Herod, fearful for his throne, ordered the massacre of the innocents. His attempt to kill all the male children of the house of David was a clear case of genocide. In 1822, 100,000 men, women, and children were killed on the island of Chios. Their only crime was that they were Greeks. Modern man, too. Man in the last 100 years has been guilty of this crime of group murder. Choosing so-called modern reasons and using modern methods, men of our own time have persecuted and destroyed other men, singling them out because of the group to which they belonged. We all remember some of these instances. Do you also think of them as cases of genocide? Yes, these folks are not playing games. They're running for their lives. Men on horseback, it doesn't matter much who they are. Let's say they're modern cavalry out on orders of their commanders. They're huntsmen on the chase. Only the prey doesn't happen to be a fox. The prey is people. These were the victims. They are Armenians, and the place is Asia Minor. But that doesn't matter either. They could be anyone, anywhere. Of course, it mattered to them. Nearly 2 million of them were driven from their homes to perish in the desert or die before they got there. Why? Well, the reason given was that they were friendly to the enemy of their rulers, that they were a fifth column, that they were spies. Every one of the 2 million of them. In 1921, the Greeks of Asia Minor were again fleeing for their lives, victims of the crime of crimes, genocide. Είναι ξεκάθαρη λοιπόν η θέση του Λέμκιν αναφορικά με το έγκλημα της γενοκτονίας και προκύπτει μάλιστα ότι είχε μελετήσει την ελληνική ιστορία, μιας και αναφέρεται και στη σφαγή της Χίου, την οποία χαρακτηρίζει και αυτό ως έγκλημα γενοκτονίας. Στο άρθρο 3 της σύμβασης ορίζονται ως τιμωρητές όλες οι πράξεις συμμετοχής στο έγκλημα και ειδικότερα, όπως θα δείτε παρακάτω, ορίζεται τόσο η γενοκτονία όσο η συνεννόηση προς διενέργεια γενοκτονίας, η άμεσος και δημόσια προτροπή προς διενέργεια γενοκτονίας, η απόπειρα γενοκτονίας και η συνέργεια στη γενοκτονία. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο, γιατί αν κάποιος σήμερα, ακόμη και αν δεν σκοτώσει ούτε έναν άνθρωπο, αλλά προτρέψει κάποιον άλλον, κάποιον λαό, κάποια ομάδα, να πράξει ένα έγκλημα γενοκτονίας, αυτομάτως θα πρέπει να καταδικαστεί για το έγκλημα της γενοκτονίας. Πλέον λοιπόν η σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας την χάνει ευρείας αποδοχής. Επιπλέον ότι το έγκλημα της γενοκτονίας αποτελεί έγκλημα διεθνούς δικαίου, είτε αυτό διαπράττεται σε καιρό ειρήνης είτε εν καιρό πολέμου. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ, γιατί ένα επιχείρημα των Τούρκων είναι ότι όλα αυτά έγιναν εν μέσω καιρού πολέμου. Η σύμβαση της γενοκτονίας είναι ξεκάθαρη και αναφέρει ότι το έγκλημα της γενοκτονίας μπορεί να τελεστεί είτε εν καιρό ειρήνης είτε εν καιρό πολέμου. Έχει δεσμευτικό ρόλο η σύμβαση αυτή για όλα τα κράτη, ακόμα και αν δεν έχουν προχωρήσει στη σύμβαση του 1948. Να πάμε τώρα να προχωρήσουμε στα 10 στάδια της γενοκτονίας που όρισε ο καθηγητής Γκρέγκορι Στάντον, ο οποίος είναι Αμερικανός, νομικός και καθηγητής μελετών και πρόληψης γενοκτονιών στο Πανεπιστήμιο George Mason στη Βιρτζίνια, τον ΗΠΑ.
Είναι ο ιδρυτής και ο πρόεδρος του οργανισμού Genocide Watch. Κατά την περίοδο 2007-2009 διετέλεσε πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών Μελέτης των Γενοκτονιών. Κατά τον 1992-99 υπηρέτησε στο State Department της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην αποστολή στον ΟΗΕ, όπου συνέταξε τα προσχέδια των αποφάσεων του οργανισμού σχετικά με τη γενοκτονία της Ρουάντα, καθώς και άλλων συγκρούσεων στην Αφρική. Δεν ξέρω αν σας κάνει εντύπωση, αλλά εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όταν διάβασα τα 10 στάδια, ότι το έγκλημα της γενοκτονίας είναι μόλις το ένατο. Αυτό σημαίνει ότι πριν από αυτό υπάρχουν άλλα 8 στάδια για να φτάσουμε στο στάδιο της γενοκτονίας. Και αυτά θα πάμε να δούμε επιγραμματικά. Το πρώτο στάδιο είναι η ταξινόμηση σε κατηγορίες εμείς και εκείνοι, αναεθνικότητα, φυλή, θρησκεία, εθνικότητα, Γερμανός και Εβραίος, Χούτου και Τούτσι. Συμβολισμός, η απόδοση ονομάτων ή συμβόλων σε αυτές τις κατηγορίες, όπως λαθρομετανάστες ή ταυτοποίησή τους με συγκεκριμένα διακριτικά, κίτρινο αστέρι, όπως φορούσαν οι Εβραίοι στη φωτογραφία που βλέπετε. Διάκριση, η κυρίαρχη κοινωνική ομάδα χρησιμοποιεί τον νόμο ή την εξουσία προκειμένου να αρνηθεί τα πολιτικά δικαιώματα εκείνων, όπως την ηθαγένεια. Παραδείγματα, οι νόμοι του 1935 στην ναζιστική Γερμανία, οι οποίοι απογύμνωσαν τους Εβραίους από τη γερμανική τους υπηκότητα και απαγόρευσαν την απασχόλησή τους από την κυβέρνηση και από τα πανεπιστήμια. Απανθρωποποίηση. Αυτοί που γίνονται αντιληπτοί ως διαφορετικοί περιγράφονται ως μη άνθρωποι με λέξεις όπως ποντίκια ή κατσαρίδες ή παρομοιάζονται με επιδημίες. Εδώ είναι πολύ χαρακτηριστική το πρωτοσέλιδο του Καγκούρα που σημαίνει ξύπνα. Είναι ένα περιοδικό το οποίο εκδιδόταν στη Ρουάντα και από το 1990 θεωρούσε προδότες όποιους αναστρέφονταν τους Τούτσι, είναι η αντίπαλη φυλή των Χούτου, και από το 1991 κάλεσε για πρώτη φορά για την πλήρη εξόντωση της φυλής αυτής. Στο 48-8 τεύχος που βλέπουμε, κάτω αριστερά αν δείτε, απεικονίζει τους Τούτσι ως αρουραίους. Οργάνωση. Η γενοκτονία οργανώνεται συνήθως από παρακρατικές ομάδες προκειμένου τυπικά το κράτος να μην φέρει την ευθύνη. Πόλωση, προπαγάνδα και διάδοση ρητορικής μίσους από κυβερνητικές πηγές αλλά και μέσω των μέσων ενημέρωσης. Στόχος ο εκφοβισμός του μετριοπαθούς ακροατηρίου. Προετοιμασία. Ανακοινώνονται επίσημα μέτρα για την απομάκρυση εκείνων, συνήθως χρησιμοποιούνται εφημισμοί όπως κάθαρση. Πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατία, παρόμοιο με την περίφημη τελική λύση των Ναζί. Διωγμή. Φτάνουμε στο 8ο στάδιο λοιπόν. Γκετοποίηση, αποστέρηση βασικών δικαιωμάτων όπως πρόσβαση σε φαγητό και νερό, λίστες θανάτου, περιστατικά επιθέσεων και δοκιμαστικών ανθρωποκτονιών. Εξόντωση. Συστηματική εκστρατεία βίας και μαζικές δολοφονίες, οι οποίες συχνά πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις επίσημες δυνάμεις καταστολής του κράτους. Και το 10ο επίσης σημαντικότατο στάδιο είναι η άρνηση. Οι δράστες ή οι επόμενες γενιές αρνούνται τη διάπραξη των εγκλημάτων ή κατηγορούν τα ίδια τα θύματα για όσα υπέστησαν. Η άρνηση είναι το τελικό στάδιο που διαρκεί και ακολουθεί πάντα μια γενοκτονία. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία είναι ένα γενοκτόνο κράτος, μιας και αρνείται το συγκεκριμένο έγκλημα που έχει διαπράξει. Προχωράμε λοιπόν στο ιστορικό της αναγνώρισης της γενοκτονίας στην Ελλάδα και την τριάδα γενοκτονιών Αρμένοι, Ασσύριοι, Έλληνες. Εδώ βλέπουμε τον Πολυχρόνιο Νεπεκίδη, όπου υπήρξε ο πρώτος Έλληνας ιστορικός που μελέτησε τα αυστριακά και γερμανικά αρχεία. Ήταν πρώτης γενιάς, μιας και είχε γεννηθεί το 1917 στην Αμισό του Πόντου. Ουσιαστικά εργάστηκε και μελέτησε τα αρχεία της Αυστρίας, όπου ήταν καθηγητής, και ήταν ο πρώτος που μίλησε για τη γενοκτονία. Μάλιστα, όταν ήρθε σε επαφή με το ελληνικό κράτος με σκοπό να πάρει μία διαπίστευση ώστε να του δώσουν να διεισδύσει σε πιο επιμέρους αρχεία της Αυστρίας που χρειάζονταν, το ελληνικό κράτος του το αρνήθηκε. Φυσικά, γιατί θα ήταν ένα θέμα τότε που θα άντυγε τον ασκό του αιώλου. Ωστόσο, ο Πολυχρόνιος Νεπεκίδης δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε την μελέτη του. Να πω σε αυτό το σημείο και αξίζει ότι ο άνθρωπος αυτός πέθανε μόνος του στην Αυστρία για περίπου ένα μήνα
αναζητούνταν οι συγγενείς του. Με ενέργειες λοιπόν του Οργανωμένου Ποντιακού Χώρου και της αδερφής του, που ήταν τότε σε ηλικία 98 ετών, ήρθε στην Ελλάδα, κηδεύτηκε και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στην εξώδια ακολουθία και στην κηδεία του, στην οποία ήμουνα και εγώ, ήταν μόλις 18 άτομα. Για πρώτη φορά το ιστορικό γεγονός της Ποντιακής γενοκτονίας καταγγέλθηκε και αναδείχθηκε ως παγκόσμιο γεγονός απόκρυψης και παράληψης στην ιστορική πλατεία της Πτολεμαΐδας στις 29 του 1986. Η πρωτοβουλία άνοικε στα ιδρυτικά μέλη της Ευξήνου Λέσκης Πτολεμαΐδας που αναζήτησαν τα πολιτικά αίτια των Ισλαμικών και Κεμαλικών σφαγών εις βάρος των Ελλήνων της Ανατολής. Η πρώτη ιδεολογική παρέμβαση έγινε στην εκπομπή μεγάλης ακροαματικότητας «Να η ευκαιρία» το 1982, όπου το μέλος της Ευξήνου Λέσκης Σπυρίδης Ιωάννης έβαλε ευθέως το ζήτημα της ιστορικής ανταγνώρισης των διώξεων και σφαγών του Πόντου από το ελληνικό κράτος. Οι επόμενες εκδηλωτικές καταθέσεις της Ευξήνου Λέσκης Πτολεμαΐδας έγιναν με αφορμή τις πορείες του αρμενικού λαού στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 1984, τις οποίες παρακολούθησε και στη συνέχεια υιοθέτησε ως μορφή πάλης και αγώνα για τη διεκδίκηση της ποντιακής γενοκτονίας. Το 1985 οργανώνεται φιλολογικό μνημόσυνο για τους Νικολαίδη Μελανοφρίδη, στο οποίο αποκαλύπτονται οι βιαιότητες και οι διώξεις ποντίων μέσα από το βιβλίο του Μελανοφρίδη «Η Κλωστή». Ο επόμενος σταθμός ήταν η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευξήνου Λέσκης Πτολεμαΐδας στις 6 Αυγούστου του 1986, που απαρτίζονταν από τους Ευθύμη Ευθυμιάδη Πρόεδρο, Μωυσιάδη Παναγιώτη, Σιδηρόπουλο Νίκο και Γρηγοριάδη Νίκο και Λαζαρίδη Άρη. Μεταξύ άλλων, αποφάσισε να διοργανώσει τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας με τίτλο «Πόντος, δικαίωμα στη μνήμη». Τον Αύγουστο του 1986, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξήνου Λέσκης, συνεργαζόμενο ιδεολογικά με το ΚΕΠΟΜΕ και το Σύλλογο Αργό της Καλλιθέας, αποφασίζει τη διοργάνωση του πολιτιστικού τριημέρου 19-20-21 Σεπτεμβρίου του 1986, για την πραγματοποίηση του οποίου, πέρα από την πρόσκλησή του, καταγράφει το πρόγραμμα, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να τυπωθούν 1.000 ανακοινώσεις, τη βλέπετε δεξιά σας, με τίτλο «Πόντος 64 χρόνια προσφυγιάς, αλωτρίωσης και σιωπής». Αξίζει να σημειώσω και να αναφέρω ότι το 86 στον Σύλλογο της Αργό Καλλιθέας δραστήριο μέλος ήταν και ο Βλάσιο Αγτζίδης, που από ό,τι παρακολούθησα ήταν και σε προηγούμενες εισηγήσεις ομιλητής εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό στο φυλάδιο αυτό που αποφασίστηκε να βγει να παρατηρήσουμε τα τρία τελευταία bullets ουσιαστικά που τονίζει. Αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού λαού από τα πολιτισμένα έθνη και τον άμεσα υπεύθυνο το τουρκικό κράτος. Υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ποντιακού λαού από όπου και αν βρίσκονται. Σεβασμό από το ελληνικό κράτος, της ιστορίας και του πολιτισμού του. Ο Ευθύμης Ευθυμιάδης, ως αντιπρόεδρος της Ευξήνου Λέσκης Πτολεμαΐδας στις 20 Σεπτεμβρίου του 1986, παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τον κόσμο ανοιχτή ομιλία για την ποντιακή γενοκτονία. Ακολούθησε ομιλία του Μιχάλη Χαραλαμπίδη με θέμα το νέο και παλιό ανατολικό ζήτημα. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε μετά το πέρας των εκδηλώσεων να γίνει κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των 353.000 νεκρών από τον πρόεδρο της τότε Ομοσπονδίας, Αμπεριάδη Θεόδωρο, που βλέπετε και στην φωτογραφία. Αμέσως μετά ακολούθησε κοινή σύσκεψη με τους ποντιακούς και μικρασιατικούς συλλόγους στο Δημαρχείο της Πτολεμαΐδας, όπου ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης ανέλησε την πολιτική διάσταση της γενοκτονίας και πρότεινε την οργανωτική δομή της διεκδίκησής της, που βλέπετε και παρακάτω στη φωτογραφία είναι από εκείνη την συνάντηση. Το 1990 η Εύξενο Λέξη Πτολεμαΐδας μεταφέρει τους διεκδικητικούς της αγώνες στην πλατεία Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου η ποντιακή γενοκτονία να πάρει ένα πανποντιακό διεκδικητικό χαρακτήρα. Το κάψιμο του ομοιώματος του Κεμάλ Πασά μπροστά στο τουρκικό προξενείο ήταν το αποκορύφωμα των αγώνων που έδωσαν τα στελέχη και η νεολαία της Εύξενο Λέσκης Πτολεμαΐδας. Η αρχική αντίδραση του συντηρητικού ποντιακού χώρου, γιατί για να λέμε και τις αλήθειες, ο Οργανωμένος Ποντιακός Χώρος τότε δεν το πήρε πολύ ζεστά το θέμα της γενοκτονίας και χρειάστηκαν πολλά χρόνια μέχρι να το αποδεχτεί πλήρως και να ξεκινήσει τις εντατικές προσπάθειές του. Ωστόσο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Συνέδριο το 1988, ο στόχος της πρότασης του αιτήματος για αναγνώριση της γενοκτονίας θα γίνει αποδεκτός από όλους. Στην ιστορική φωτογραφία διακρίνεται πίσω εδώ ο Μιχάλης ο Καραβέλας, ο οποίος ήταν ο γραμματέας του Δεύτερου Παγκοσμίου Συνεδρίου, από τους νεότερους τότε σύνεδρους, και ο Κυριάκος ο Ιωσηφίδης, μέλος Ευξήνου Λέσκης Πτολεμαΐδας,
Εδώ. Εδώ βλέπουμε αριστερά το κάψιμο του ομοιώματος του Κεμάλ, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, και το 90 μια φωτογραφία από την πορεία τότε στη Θεσσαλονίκη έξω από το τουρκικό προξενείο. Η θεσμοθέτηση της 19ης Μαΐου από το ελληνικό κράτος έγινε στις 24 Φεβρουαρίου του 1994, η μέρα κατά την οποία η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα υπέρ της αναγνώρισης. Όπως ανέφερε στην τοποθέτησή του στην ιστορική συνεδρίαση της Ολομέλειας ο πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, η απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου ήρθε με καθυστέρηση δεκαετιών. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση στη σχετική πρόταση νόμου, στις αρχές του 1991, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποδέχτηκε ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου του Ανδρέα Παπανδρέου, ύστερα από επιστολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση της Βουλής από τη Βουλή της Γενοκτονίας των Ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας. 1η Απριλίου του 1992, 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν σχετική πρόταση νόμου, ωστόσο ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τον Οκτώβριο του 1993, το ΠΑΣΟΚ επανεξελέγει και η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στη Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου, όπως προαναφέραμε, ψηφίστηκε τελικά στις 24 Φεβρουαρίου. Εδώ βλέπουμε και το σχετικό ψήφισμα της Βουλής για την αναγνώριση. Είναι ο τρίτος νόμος και εδώ αναφέρει ότι ορίζεται η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για την τριάδα των γενοκτονιών Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων. Ο όρος τριάδα γενοκτονιών χρησιμοποιείται ως μια ευρύτερη νοηματική ενότητα που προσδιορίζει το έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τους Οθωμανούς, Νεότουρκους και Κεμαλικούς. Αρμένοι, Ασσύριοι και Έλληνες ζούσαν στις πατρογονικές τους εστίες για χιλιετηρίδες και μέσα σε λίγα χρόνια αποδεκατίστηκαν για τις ανάγκες δημιουργίας μιας καθαρής Τουρκίας, αμιγώς μουσουλμανικής. Η χριστιανική αυτή πληθυσμοί, γιατί και οι τρεις πρόκειται για χριστιανικούς πληθυσμούς, διαδοχικά στοχοποιήθηκαν και εξοντώθηκαν από τους Τούρκους. Είναι πολύ σημαντικό η ένωση αυτών των τριών λαών και αυτό μας το έχουν δείξει οι προσπάθειες αναγνώρισης του εγκλήματος στο εξωτερικό. Στην αρχή οι Πόντιοι πηγαίνανε μόνοι τους να αναγνωρίσουν την γενοκτονία των Ποντίων. Ωστόσο, δεν γινόταν αποδεκτό από πολλά κοινοβούλια. Όταν ξεκίνησε η συνεργασία μαζί με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους και προωθείται το θέμα πλέον ως μια τριάδα γενοκτονιών, δηλαδή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων, τότε πραγματικά πέτυχαν αρκετές αναγνωρίσεις. Αναγνωρίσεις λοιπόν από ξένα κράτη και προσπάθειες ανάδειξης του θέματος από τον απόδημο Ελληνισμό. Μέχρι σήμερα υπάρχουν οι παρακάτω αναγνωρίσεις αναφορικά με τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Όπως θα δείτε, το 1994 η Ελλάδα, η Κύπρος. Μια πολύ σημαντική αναγνώριση είναι αυτή του 2007 από τη Διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη της Γενοκτονίας, όπου συμμετέχουν ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο που αποδέχονται ότι στον Πόντο και στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας συντελέστηκε το έγκλημα της γενοκτονίας. Η τοπική βουλή της Νότιας Αυστραλίας, το 2010 από τη Σουηδία, το 2013 η Γερουσία της Νέας Νότιας Ουαλίας, το 2015 η Αυστρία, το 1915 και η Αρμενία έχουν αναγνωριστεί σε 13 πολιτείες και δήμους του Καναδά. Το 2017 η πόλη Μεσίν της Σικελίας και από ό,τι θυμάμαι δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ, υπάρχει άλλη μία αναγνώριση από έναν δήμο της Κάτω Ιταλίας και μέχρι στιγμής 10 πολιτείες των ΗΠΑ. Μιλήσαμε για απόδημο ελληνισμό και τις ενέργειες που κάνουν εκεί. Εδώ βλέπετε έναν Αυστραλό. Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει αυτό με τη γενοκτονία και τον απόδημο ελληνισμό. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο George Devine Trelor. Το Σεπτέμβριο του 1922, Αυστραλός απόστρατος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της Ρωσικής Εκστρατείας έφτασε στη Θράκη, συνεργάτης της Κοινωνίας των Εθνών, του σημερινού ΟΗΕ. Αποστολή του ήταν η διάσωση και η επανεγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων επιζώντων των γενοκτονιών, των Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων, οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο στον ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για μοναδικές εικόνες αφήξεως των επιζώντων που έχει τραβήξει στη συλλογή του, των δυσκολιών και της αποκατάστασής τους στην ίδρυση νέων χωριών και την έναρξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έρχεται να σώσει τους πρόσφυγες της εποχής εκείνης. Μάλιστα, αν κάποιος εδώ είναι από την περιοχή της Κομοτηνής, ίσως να γνωρίζει το γνωστό θρυλόριο Κομοτηνής. Το γνωστό λοιπόν θρυλόριο Κομοτηνής έχει πάρει το όνομά του από τον George Devine Trelor.
Μάλιστα, το πρώτο όνομα του χωριού ήταν Τρελόριο, αλλά επειδή ακούγεται κάπως παράξενο στα ελληνικά, μετονομάστηκε σε Θρυλόριο. Άλλα 9 χωριά λοιπόν έχει σχεδιάσει ο George Devine Trelor. Και μάλιστα, αν δείτε στο χάρτη, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό στο Google Maps, ακόμη τα χωριά έχουν το ρημοτομικό σύστημα της Αυστραλίας ως προς τους δρόμους και σε σχέση με τα υπόλοιπα χωριά της γύρω περιοχής. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο στην Αυστραλία, οι Έλληνες και οι ποντιακές οργανώσεις τον εκμεταλλεύτηκαν εντός εισαγωγικών για να περάσουν το θέμα της γενοκτονίας στην Αυστραλία. Αριστερά βλέπετε μια φωτογραφία. Είναι ένα μνημείο στο σχολείο που φίτησε ο George Devine Trelor και ουσιαστικά φιλοξενεί μια πλάκα και μια ελιά εις ανάμνηση του Trelor. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτό το σχολείο? Θεσπίστηκε ένα βραβείο το οποίο ένας μαθητής κάθε χρόνο το παραλαμβάνει μαζί με $500 Αυστραλίας και απονέμεται σε ένα μαθητή που θα προσφέρει αφιλοκερδώς κοινωνικό έργο, όπως ακριβώς προσέφερε και ο μαθητής του σχολείου George Devine Trelor πριν από κάποιες δεκαετίες στους Έλληνες προγόνους μας. Και είναι χαρακτηριστική η ομιλία, κάτω δεξιά θα δείτε, του Παναγιώτη του Διαμάντη, του γενοκτονολόγου, ενός ανθρώπου που έχει προσφέρει μεγάλο έργο στην Αυστραλία. Βλέπετε ότι μιλάει σε ένα κροατήριο 1.500 μαθητών για το θέμα της γενοκτονίας και τους μιλάει για έναν δικό τους, για έναν Αυστραλό. Δεν πήγε να τους πει ότι εμείς είμαστε Έλληνες και μας γενοκτόνησαν επειδή είμαστε χριστιανοί. Θα το πει αυτό, αλλά δείχνοντάς τους μέσα από τη δική τους ιστορία. Έτσι λοιπόν γίνεται κομμάτι της δική τους ιστορίας και η δική μας ιστορία. Εδώ βλέπουμε μια περίεργη επίσης φωτογραφία που, όπως θα δείτε αριστερά, είναι ο Ευθύμης ο Αυγητίδης, ένας νεαρός λυράρης από το Σύλλογο Ποντοξενιτέας του Σίδνεϊ, όπου στο μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ που γίνεται στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου κλείνεται ο μεγαλύτερος δρόμος στο κέντρο της Αυστραλίας, είναι το μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ. Εκεί λοιπόν ο Σύλλογος Ακρίτες του Πόντου αποφασίζει να παρουσιάσει μια παράσταση μουσικοχορευτική μαζί με τους Αβορίγινες. Οι Αβορίγινες είναι ο ηθαγενής λαός της Αυστραλίας που και εκείνοι γενοκτονήθηκαν από τους Βρετανούς. Σε αυτή λοιπόν την ιστορική εκδήλωση συμμετείχαν Αβορίγινες και Πόντιοι μαζί, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για το έγκλημα της γενοκτονίας. Να σας πω ότι η Αυστραλία έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αβορίγινων. Και είναι πάρα πολύ ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν κάποιος την επισκεφτεί, θα ακούσει πρώτον οποιοδήποτε επίσημο, ξεκινάει κάποια επίσημη ομιλία, είτε είναι αυτός δήμαρχος, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι οποιοδήποτε του κράτους. Το πρώτο πράγμα που θα πει είναι ευχαριστούμε τους Αβορίγινες για αυτή τη χώρα που κατοικούμε σήμερα. Και επίσης σε όλα τα δημόσια κτίρια της Αυστραλίας υπάρχει η σημαία των Αβορίγινων. Εδώ λοιπόν, όπως θα δείτε, είναι από φέτος, από τις εκδηλώσεις της γενοκτονίας των Αρμενίων, στο Σίδνεϊ είναι η φωτογραφία. Όπως θα δείτε, την ελληνική σημαία κρατεί μία κοπέλα από το Σύλλογο Ποντοξενιτές του Σίδνεϊ. Συμπτωματικά είναι η κόρη του Παναγιώτη Διαμάντη, του καθηγητή που βλέπαμε νωρίτερα που μιλούσε στα παιδιά στο σχολείο, ο οποίος, να πω σε αυτούς, δεν έχει ποντιακή καταγωγή, είναι από το ελληνικό Ιωαννίνων. Και όπως θα δείτε εδώ, οι υπόλοιπες σημαίες είναι, αυτή είναι της Αρμενίας, να αναγνωρίζετε, αυτή είναι της Αυστραλίας, αυτή είναι των Αβορυγινών και αυτή εδώ είναι η σημαία του Αρτσάχ, ένα άλλο θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, μην το ανοίξουμε σήμερα. Γιατί είναι η κοπέλα, μάλλον, νομίζω, κοντύτερα. Είναι λάθος της κοπέλας αυτό εννοώ, δεν είναι από κάποιο... Εδώ λοιπόν προχωράμε στην Ενωμένη Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης, μια πρωτοβουλία που ένα σύμφωνο που υπέγραψαν Έλληνες, Αρμένοι, Εβραίοι, Ασσύριοι και Αβορυγινές της Αυστραλίας με σκοπό να πετύχουν την αναγνώριση από το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας στην Καμπέρα. Αυτή η Ενωμένη Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης επισκέπτεται όλους τους βουλευτές, τους Αυστραλούς, έναν προς έναν. Συμμετέχει από τους Έλληνες ο καθηγητής, ο Παναγιώτης ο Διαμάντης, η οποία αυτή η πρωτοβουλία ενημερώνει τους Αυστραλούς βουλευτές με σκοπό την αναγνώριση. Είναι πολύ κοντά να προχωρήσουμε σε ομοσπονδιακή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων από τη Βουλή της Αυστραλίας. Προχωράω στις απαιτήσεις
του Οργανωμένου Ποντιακού Χώρου σήμερα, το τι διεκδικούμε σήμερα εμείς. Από την Τουρκία, λοιπόν, απαιτούμε να αναγνωρίσει τη γενοκτονία που διέπραξε το κεμαλικό καθεστώς στις αρχές του προηγούμενου αιώνα σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων, που είναι και ο αυτόχθον πληθυσμός της περιοχής και όλοι τους άκμαζαν εχηλητίες στα εδάφη της σύγχρονης Τουρκίας. Να σταματήσει να διώκει τους ελεύθερα σκεπτόμενους πολίτες της σύγχρονης Τουρκίας, οι οποίοι μάχονται για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Να σταματήσει άμεσα την πολιτική των persona non grata σε όσους επισκέπτονται τον Πόντο ως πατρογονική πατρίδα και να άρει όλες τις απογορεύσεις που έχει θέσει μέχρι σήμερα. Πάνω από 30 συμπολίτες μας, άλλοι σε συλλόγους, άλλοι εκπρόσωποι ομοσπονδιών, αλλά και απλοί πολίτες προσπάθησαν το προηγούμενο διάστημα να επισκεφθούν τον Πόντο, όμως τους σταμάτησαν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και τους επέστρεψαν πίσω στην Ελλάδα ως ανεπιθύμητους για την ασφάλεια της χώρας της Τουρκίας. Από αυτό και μόνο μπορεί κάποιος να καταλάβει τι σημαίνει για την Τουρκία το όλο ζήτημα. Να αναστηλώσει τα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού και να επιδείξει τον απαιτούμενο σεβασμό για την αποκατάσταση και τη χρήση όσων καταπατώνται, όπως η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, η Αγία Σοφία Τραπεζούντος, η Παναγία Σουμελά, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι ναοί και μοναστήρια της περιοχής. Να ιδρύσει μνημεία και κέντρα μελέτης της γενοκτονίας στην περιοχή του Πόντου, τα οποία θα λειτουργήσουν διδακτικά για τις νέες γενιές, με στόχο την ουσιαστική συμφιλίωση των λαών. Και τέλος, να σταματήσει την επιθετική πολιτική ενάντια σε γείτονες χώρες. Από την ελληνική κυβέρνηση ζητούμε να αναλάβει διπλωματική πρωτοβουλία και να φέρει το θέμα της γενοκτονίας των χριστιανικών κοινοτήτων της Καθημάς Ανατολής από τις Οθωμανικές και Κεμαλικές Ορδές στα διεθνή φόρα και οργανισμούς. Να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ασσυρίων, που δεν έχει αναγνωριστεί μέχρι σήμερα, που συμπληρώνει την τριάδα των γενοκτονίων από τον ίδιο θήτη, το κεμαλικό καθεστώς και για τους ίδιους λόγους, στον ίδιο χρόνο και στον ίδιο χώρο κατά τον ίδιο χρόνο. Να οργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το έγκλημα της γενοκτονίας και τέλος να ολοκληρώσει τα μουσεία προσφυγικού ελληνισμού που έχει εξαγγείλει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και να ιδρύσει μουσείο και κέντρο μελέτης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής. Εδώ βλέπουμε φωτογραφία από την πορεία που γίνεται κάθε χρόνο 19 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη. Εδώ ο πολεμικός χορός ΣΕΡΑ, ο οποίος κάθε χρόνο χορεύεται εις μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας μπροστά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, στην εκδήλωση που διοργανώνει κάθε χρόνο η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Οι Εύζωνες Προεδρικής Φρουράς ενδεδειμένη την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά της ΖΥΠΚΑ, ένα επίτευγμα του Οργανωμένου Ποντιακού Χώρου κάθε 19η Μαΐου κάθε έτους. Οι Εύζωνες το απόγευμα της ημέρας εκείνης και για όσο γίνεται η εκδήλωση της γενοκτονίας φορούν την φορεσιά αυτή και πλέον συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις επίσημες τελετές και αποστολές της Προεδρικής Φρουράς στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί επίσης στη Βουλή των Ελλήνων να μπαίνει το λογότυπο που έχει καθιερωθεί για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, το G, από τη λέξη genocide, και να φωτίζεται το βράδυ εκείνο η Βουλή με το συγκεκριμένο λογότυπο. Εδώ είναι από την πορεία στην Αθήνα, που πραγματοποιείται επίσης ανήμερα της 19ης Μαΐου. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Κύριε Μακρύδη, ευχαριστούμε πολύ για τη λεπτομερή και σημαντική εισήγησή σας και να περάσουμε αμέσως σε ερωτήσεις που παρακαλούμε πολύ να αφορούν το θέμα μας. Να ξεκινήσουμε με το Σεβασμιότατο, την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστούμε, Εκβάθεο, για την συνοπτική και τόσο περιεκτική αναφορά στο γνωστό θέμα. Συγχωρείτε. Εκείνο του που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι εφόσον, όπως μας περιγράψετε και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχει γίνει αποδεκτό ότι η γενοκτονία αποτελεί έγκλημα και μάλιστα με νομική πλέον, ποιος θα κινήσει όμως μια, όπως έχουμε παρασχάσει, το Διεθνές Δικαστήριο για Εγκλήματα Πολέμου? Ότι είτε ένα δικαστήριο προβαίνει σε ανάλογες ενέργειες για να κληθούν οι ένοχοι και να λογοδοτήσουν κτλ. Εδώ γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί περιμένουμε δηλαδή να αναγνωριστεί η γενοκτονία, οι γενοκτονίες από διάφορες
χώρες και βέβαια σωστό είναι αυτό, αλλά δεν προφέρουμε απευθείας σε μια νομική κλίση δηλαδή των Τούρκων, της τουρκικής κυβέρνησης, ποιοι το αθώνει, ούτως ώστε να γίνει δίκη όπως έγινε στην Ιρεβέργη, όπως έγινε στις άλλες περιπτώσεις κάτω στη Ρουάντα-Ουρούντι και τα λοιπά. Με συγχωρείτε, αυτό θα ήθελα να με βοηθήσετε, γιατί το είχα από παλιά, όχι μόνο απόψε το... Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ εύστοχη ερώτηση που κάνετε. Ουσιαστικά αυτό είναι δύο κινήσεις που θα πρέπει να λειτουργούν παράλληλα. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε ο οργανωμένος ποντιακός χώρος μαζί σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Ελλάδος, με την εκάστοτε κυβέρνηση ανεξαρτήτως κόμματος, δεν μιλάω κομματικά, να προωθούν το θέμα της αναγνώρισης στα ξένα κράτη και παράλληλα να δουλεύουν με σκοπό τη διενέργεια ενός φακέλου που θα φτάσει σε αυτό το δικαστήριο επίσημα από το ελληνικό κράτος και όχι από απλούς ακτιβιστές. Γιατί στην ουσία εμείς, η Παμποντιακή Ομοσπονδία και όλες οι αναγνωρίσεις που έχουν γίνει σήμερα έχουν γίνει χάρη σε ακτιβιστές. Όμως, όταν ένας ακτιβιστής πάει και προσφύγει κατά ενός κράτους όπως είναι η Τουρκία, καταλαβαίνουμε ότι θα απορριφθεί αυτή η προσφυγή και παράλληλα θα δημιουργήσει ένα αρνητικό δεδικασμένο. Οπότε, θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο η ίδια η χώρα που κατοικούμε να αποδεχτεί το συγκεκριμένο έγκλημα στην ολότητά του. Γιατί μπορεί να είπαμε ότι αναγνώρισε, αλλά στην ουσία από το 1994 μέχρι σήμερα δεν έχει πράξει τίποτε ουσιαστικό για το θέμα αυτό. Αντιθέτως, όσες φορές χρειάστηκε η αρρωγή της και η συμβολή της για να αναγνωρίσει το εξωτερικό, ήταν αρνητική. Μάλιστα, η Αρμενία, όπως είδατε, αναγνώρισε το 2015. Ένας λόγος που αναγνώρισε το 2015 ήταν γιατί πολύ νωρίτερα προσπάθησε να αναγνωρίσει, αλλά το σταμάτησε η ελληνική κυβέρνηση. Με μάλιστα, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, είναι γνωστό, με Υπουργό Εξωτερικών την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Άρα λοιπόν, όλες οι πολιτικές κυβερνήσεις εκάστοτε έχουν τις ευθύνες τους. Ο Γεώργιος Παπανδρέου πήγε και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Μουσταφά Κεμάλ. Από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε την κυρία Ρεπούση και τον κύριο Φίλη να αρνούν το έγκλημα της γενοκτονίας. Δεν μιλάω κομματικά. Κανένα κόμμα δεν έχει στηρίξει το θέμα αυτό. Είναι πολύ σωστό το να προβούμε σε μια νομική τέτοια ενέργεια, αλλά θα πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο φάκελο και να έχουμε τη στήριξη της Ελλάδος προς αποφυγή να γίνει το μοιραίο και να καταπέσει αυτή η προσφυγή και να χάσουμε μια και έξω την οποιαδήποτε προσπάθεια για περαιτέρω νομικές κινήσεις κατά της Τουρκίας. Στη συνέχεια αυτό που είπατε και αυτό που ρώτησε ο Σεβασμιότατος, γιατί η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν δεν αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να κάνει αυτά τα διαβήματα ώστε να πετύχουμε τη γενοκτονία, να αναγνωριστεί η γενοκτονία? Ποιος είναι ο λόγος που το ελληνικό κράτος πατάει φρένο, να το πω έτσι απλά? Κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που λέμε τελείως λαϊκά, δεν θέλει να τσουγκρίσει τα αυγά. Την βολεύει αυτή η κατάσταση. Δεν θέλει να δημιουργήσει περαιτέρω αντιπαλότητες και χάρη μια ελληνοτουρκικής φιλίας που δήθεν, ας πούμε, προσπαθούμε να παρουσιάσουμε. Μια ελληνοτουρκική φιλία που, να πω σε αυτό το σημείο, ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος δεν το γνωρίζει, πρότεινε για Νόμπελ Ειρήνης τον Μουσταφά Κεμάλ. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, συγγνώμη, ναι. Σκεφτείτε, ας πούμε, ένας πρωθυπουργός του Ισραήλ να προτείνει για Νόμπελ Ειρήνης τον Χίτλερ. Πόσο παράδοξο ακούγεται αυτό. Εμείς τον Βενιζέλο τον έχουμε για εθνάρχη. Εγώ μπορώ να σας πω ότι για το μικρασιατικό και τον ποντιακό ελληνισμό ο Βενιζέλος ήταν ένας προδότης. Τόσο απλά και λεκά, όσο βαρύ και είναι αυτό που λέω. Άρα λοιπόν, χάρη αυτών που έχουν συμφωνηθεί τα προηγούμενα χρόνια, όπως το ίδιο έπραξε και με την ανταλλάξιμη περιουσία, έτσι. Ανταλλάξιμη περιουσία που άφησαν οι Έλληνες εκεί με αυτό που ανταλλάχθηκε εδώ, ήταν 1:10 η αναλογία. Και όλα πατσίστηκαν και διαγράφηκαν. Χάρη στη συνθήκη της Λοζάνης. Άρα λοιπόν, το ελληνικό κράτος από χρόνια πριν έχει μία πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση που δεν μπορώ να ξέρω εγώ πού οφείλεται. Μπορεί να είναι σε μεγαλύτερες δυνάμεις κυβερνητικές που θέλουν να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, αλλά πάντως η αδιαφορία και η χάραξη μιας άλλης πολιτικής από το ελληνικό κράτος είναι πολύ παλαιότερη και όχι σύγχρονη. Συγχωρήστε με, μιλήσατε για την εξόντωση 350.000 Ελλήνων. Στο τελευταίο πίνακα που μιλάει για τις
τις τρεις ομάδες αυτό, έγραφε 950.000. Πού οφείλεται αυτή η διαφορά, συγχωρέστε. Σωστά, πολύ καλή παρατήρηση και σας ευχαριστώ και αυτό. Αυτό εναπόκειται στο ότι ο τελευταίος πίνακας αφορούσε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο τους Ποντίους. Δηλαδή μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, Ανατολικής Θράκης, Καπαδοκίας, Κωνσταντινούπολης και οι λοιποί. Αυτό είναι ένα πολύ εύστοχο ερώτημα, γιατί και σε αυτό υπάρχει ένα θέμα, καθότι το 1994, όπως είπαμε, αναγνωρίστηκε η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Το 1998 έρχεται το Ελληνικό Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εν συνόλο. Αυτό δημιουργεί ένα θέμα στο εξωτερικό, γιατί ουσιαστικά εμείς μιλάμε τώρα για γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, για γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, για γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής. Δημιουργεί μία σύγχυση στο εξωτερικό και αυτό που έχει καθιερωθεί τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, για να μην υπάρχει αυτή η σύνδεση, να μιλάμε για έγκλημα και γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής εν συνόλο. Δηλαδή να μην χωρίζουμε Πόντιους, Μικρασιάτες κλπ. Μάλιστα και η αναγνώριση που προκύπτει το 2007 από τη Διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών συμπεριλαμβάνει και αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής και όχι μόνο των Ποντίων. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, γιατί μάθαμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Μιλάμε για δικαίωση μιας γενοκτονίας. Μέχρι τώρα έχει γίνει κάποιο διεθνές δικαστήριο για κάποιο έθνος που έχει, ας πούμε, υποστεί γενοκτονία? Και ποιες είναι οι κυρώσεις? Υποβλήθηκαν ποτέ σε κάποιο κράτος κυρώσεις για γενοκτονία? Έχουν γίνει κάποια δικαστήρια αναφορικά με τη γενοκτονία της Ρουάντα και υπέστησαν κάποιες κυρώσεις οι τότε κυβερνήσεις. Υπήρξαν φυλακίσεις των παιτίων της γενοκτονίας, μιας και ζούσαν, γιατί είναι μια πολύ σύγχρονη γενοκτονία που συντελέστηκε μόλις το 1994. Οπότε υπάρχει αυτό σαν δεδικασμένο. Και η δίκη της Νιρεμβέργης, που βέβαια όμως τότε δεν υπήρχε όλη αυτή η νομική διαδικασία της γενοκτονίας. Οπότε στην ουσία η γενοκτονία της Ρουάντα είναι μια γενοκτονία που έχει δικαστεί με το συγκεκριμένη σύμβαση και νομική οδό. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί η Ρουάντα είναι μια χώρα τριτοκοσμική και ίσως εκεί θα μπορούσαν να επιβάλλουν κυρώσεις. Αλλά σε μια Γερμανία, ας πούμε, που έκανε γενοκτονία εναντίον των Εβραίων, δεν τέθηκε ποτέ καμία κυρώσεις, ας πούμε, για αυτή τη γενοκτονία. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά όχι άπιαστο, έτσι δεν πρέπει να... Ακριβώς. Αλληλοπεριχωρούνται τα εγκλήματα της γενοκτονίας που έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με τα εγκλήματα, ας πούμε, πολέμου κατά της ανθρωπότητας? Όπως τώρα ακούσαμε, ηγέρτησαν φωνές να προσαχθεί η Ρωσία στο δικαστήριο για να δικαστεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γιατί αποτελούν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα σχέση με τη γενοκτονία, αφού τελικά αλληλοσυγχαίονται. Ναι, με συγχωρείτε. Κάνα πρόβλημα. Υπάρχει επόμενος νομικό πλαίσιο, εφόσον έχουμε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας? Το έγκλημα της γενοκτονίας είναι το ανώτερο έγκλημα του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, το έγκλημα πολέμου είναι υποδιέστερο έγκλημα από το έγκλημα της γενοκτονίας. Και αυτό το κατάφερε ο Λέμκιν, αυτό που αναφέραμε και νωρίτερα, με σκοπό αυτό ακριβώς, ότι γιατί ένα έγκλημα του να σκοτώσω εγώ κάποιον είναι έγκλημα και να σκοτώσει μια ομάδα 1.500 ανθρώπων δεν είναι? Και επίσης, στο έγκλημα της γενοκτονίας υπάρχει και η πρόθεση, η προμελέτη. Δηλαδή, το έγκλημα πολέμου μπορεί να είναι ότι γίνεται ένας πόλεμος σήμερα εδώ και υπήρχαν απώλειες και από τις δύο μεριές και έγιναν εχθροπραξίες και όλα αυτά. Αλλά αν υπάρχει προμελέτη και σχεδιασμός ολόκληρος για αφανισμό της ομάδας, τότε αποτελεί γενοκτονία. Αυτή ουσιαστικά είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στο απλό έγκλημα πολέμου και στο έγκλημα της γενοκτονίας. Η προμελέτη και η πρόθεση για αφανισμό ολόκληρης της φυλετικής, εθνωτικής, θρησκευτικής ή οποιαδήποτε άλλης ομάδος. Έχει τεθεί το θέμα της γενοκτονίας, αν τυχόν θεωρηθεί γενοκτονία, όσον αφορά τον πόλεμο της Σερβίας πριν από 20 χρόνια περίπου, που είχαμε 20-25 χρόνια. Έχει τεθεί ως θέμα γενοκτονίας ή...
Από όσο γνωρίζω έχει τεθεί, αλλά δεν έχω περισσότερες γνώσεις επί του θέματος, οπότε δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Ξέρω ότι είχε γίνει μια ολόκληρη συζήτηση και ένα θέμα με το αν υφίστατο γενοκτονία ή όχι, αλλά δεν έχω ντρυφεί σε αυτό, οπότε μην απαντήσω κάτι το οποίο δεν ευσταθεί ή θα είναι λανθασμένο. Να έχει την καλωσία μου πείτε, γιατί δεν έχω καταλάβει πώς αυτό έγινε στη Μικρά Ασία, αφού είχε προηγηθεί ήδη από το 2014 μια γενοκτονία φρικτή του Πόντου. Πώς οι Έλληνες της Μικράς Ασίας από το 2018 και μετά μέχρι την τελική καταστροφή του 2022 δεν πήραν τα όπλα να υπερασπιστούν τουλάχιστον τις οικογένειές τους, βλέποντας ότι το μέτωπο καταραίει και θα ακολουθήσει μια φρικτή σφαγή. Πώς δεν το προέβλεψε αυτό το πράγμα και δεν πήραν τα όπλα και εμπιστεύτηκαν το Στεριάδη και τον κάθε Στεριάδη, ας πούμε. Αν έχει την καλοσύνη, μπορείτε να μου πείτε. Ναι. Αυτό αφορά την περιοχή της Μικράς Ασίας. Όσον αφορά την περιοχή του Πόντου, θα σας πω εγώ ότι συντάξαν πάρα πολλά αντάρτικα σώματα, όπως και αναφέραμε, και επανειλημμένος ο Μητροπολίτης ο Χρύσανθος προσπαθούσε να βρεθεί με το Βενιζέλο, ο οποίος τον απέφευγε. Υπάρχουν δεκάδες επιστολές του Χρύσανθου προς το Βενιζέλο, που του ζητάει βοήθεια στον Πόντο όσον αφορά οπλισμό και ενίσχυση, γιατί υπάρχουν συντεταγμένες ομάδες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον ελληνικό στρατό, όμως δεν έλαβε ποτέ καμία απάντηση. Οι αντάρτικες ομάδες αυτές περιέσωσαν όσο μπόρεσαν τις οικογένειές τους και μεμονωμένα χωριά, αλλά φυσικά δεν μπορούσαν να υπερασπιστούν στην ολότητά του την περιοχή του Πόντου. Ανεξαρτήτως τώρα των δύο αναγνωρίσεων που έγιναν στη Βουλή, το 1994 και το 1998. Σωστά. Ναι. Έχουμε μείνει τώρα μόνο εκεί στη Βουλή. Η Βουλή δεν κάνει κάτι κάθε χρόνο? Η Βουλή αυτό πώς τιμά δηλαδή τις δύο αυτές επαιτίους? Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα τόσο της 19ης Μαΐου όσο και της 14ης Σεπτεμβρίου, που είναι αντίστοιχα η ημέρα που έχει θεσπίσει για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, το προεδρικό διάταγμα προβλέπει ότι η πολιτεία τιμά, άλλο ένα έτσι παράδοξο σε αυτή τη χώρα, τιμά τη 19η Μαΐου εφόσον δεν πέφτει Κυριακή την επόμενη Κυριακή. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι έχουμε σήμερα 25 Μαρτίου, αλλά δεν θα κάνουμε σήμερα την παρέλαση, δεν κάνουμε την άλλη Κυριακή. Αυτό δεν ξέρω τώρα πώς στέκει, τέλος πάντων. Οπότε η επίσημη πολιτεία διοργανώνει εκδηλώσεις την επόμενη Κυριακή από τη 19η, που στην ουσία περιέχει μια επιμνημόσυνη δέηση που γίνεται κάθε χρόνο στη Μητρόπολη και κατάθεση στεφάνου στο μνημείο των γνώσεων του στρατιώτη. Επί της ουσίας τίποτα, θα πω εγώ. Μέσα στο προεδρικό διάταγμα που ορίζονται οι εκδηλώσεις, μιλάνε και για εκδηλώσεις σε σχολεία, μιλάνε για σημειοστολισμούς, μιλάνε για πάρα πολλά πράγματα τα οποία ποτέ δεν εφαρμόζονται και από κανέναν. Δηλαδή, αν κάποιος ανατρέξει και πάρει αυτό το προεδρικό διάταγμα και πάει σε οποιοδήποτε σχολείο, είναι στην ουσία αναγκασμένος ο διευθυντής να αποδεχτεί και να διοργανώσει μια εκδήλωση για τη γενοκτονία. Όμως αυτό δεν γίνεται. Στην ουσία, από το 1994 και σήμερα δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάδειξη του συγκεκριμένου θέματος. Θα πω ότι τα τελευταία χρόνια το μόνο ουσιαστικό, εντός εισαγωγικών ουσιαστικό, αλλά και αυτό μπορούμε να το πούμε ένα βήμα, είναι ότι για πρώτη φορά η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, παρευρέθη στις εκδηλώσεις αυτές και κατέθεσε στεφάνι, όπου μέχρι τώρα, από το 1994 μέχρι και σήμερα, κανένας πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είχε προσέλθει. Και ο σημερινός πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, έκανε την έναρξη του επιστημονικού συνεδρίου που διοργάνωσε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, ενώ ήταν στα 100 χρόνια το 1919, ενώ ήταν καθήκον της πολιτείας να οργανώσει ένα τέτοιο επιστημονικό συνέδριο. Το διοργάνωσε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με πάρα πολύ δυσκολία. Με τη βοήθεια βέβαια όμως της ΚΕΔΕ και κάποιων άλλων φορέων και ανθρώπων που βοήθησαν οικονομικά για να επιτευχθεί ένα τέτοιο συνέδριο, γιατί είχε γύρω στους 30-40 ομιλητές από όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνετε, έγινε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η έναρξη του έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης, υπήρχε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και διακίνηση εκείνες τις ημέρες των βίντεο, των φωτογραφιών και των ομιλητών
των συμμετεχόντων. Μάλιστα τα πρακτικά του συγκεκριμένου συνεδρίου θα εκδοθούν φέτος πάλι από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Και εδώ σε αυτό το σημείο να πω ότι η Βουλή των Ελλήνων θα συμβάλλει ως προς το οικονομικό κομμάτι για την έκδοσή τους, οπότε αυτό είναι και κάτι αξιέπαινο. Ωστόσο όμως κάτι ουσιαστικό δεν έχει κάνει. Όπως επίσης να αναφέρω εδώ ένα άλλο ζήτημα, συγγνώμη που σας κουράζω, όταν έγινε αναγνώριση της γενοκτονίας ανέθεσε στον Κωνσταντίνο το Φωτιάδη, τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας, να μαζέψει κάποια ντοκουμέντα για τη γενοκτονία. Έναν τόμο ουσιαστικά του είπανε. Ο κύριος Φωτιάδης επέστρεψε μετά από αρκετούς μήνες με 14 τόμους. Τότε η Βουλή του είπε ότι είναι πολύ μεγάλο το έργο αυτό και δεν μπορεί να το εκδώσει, να το συμπτύξει σε ένα τόμο, και ότι αυτόν τον ένα τόμο θα τον μετέφραζε σε 7-10 γλώσσες και θα το έστελνε σε όλα τα κοινοβούλια και τους φορείς του εξωτερικού. Ο Κώστας Φωτιάδης όντως συνέπτυξε πέραν του 14ου, το οποίο το έκδωσε με δικά του έξοδα, έναν τόμο, έδωσε όλα τα δικαιώματα στη Βουλή των Ελλήνων και η Βουλή των Ελλήνων από τότε μέχρι σήμερα δεν το έχει εκδώσει σε καμία γλώσσα, ούτε καν στα αγγλικά, για να το προωθήσει στο εξωτερικό. Δόξα σου, Θεός. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολλά οι πλευρές που θα πρέπει να φωτιστούν για να είμαστε πιο βαθιά ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συμβάλλατε πάρα πολύ και εσείς μαζί με τους προηγουμένους ομιλητές, τους αξιοτήμους, οι οποίοι μας ετοίμησαν με την παρουσία τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα επανέλθουμε να μας πείτε νεότερα ευχάριστο όμως. Μακάρι. Όχι, δυσάρεστο. Θεός να είναι μαζί σας.